Η επόμενη μέρα τη εξαγγελία τη υποψηφιότητα Χριστουλίδη βρήκε την Πιδάρου να πετά το γάντι στον τέον Υπουργού Εξωτερικών, προτάσσοντα 8 ερωτήματα, τα περισσότερα αναφορικά με τη σχέση του με τον Δίκο, κατά πόσο έχουν συνάψει συμφωνία, τη στάση του έναντι τη κυβέρνηση Αναστασιάδη, αλλά και έναντι τη αντιπολίτευση. Γιατί δεν κατέθεσε ως μέλος της κυβέρνησης έστω και μία πρόταση και εισήγηση για αυτά που σήμερα παρουσιάζει ως τα οράματά του? Πώς μπορεί να παρουσιάζει τον εαυτό του ως ανεξάρτητο κυπεράνο κομμάτων, να είναι την ίδια ώρα στέλεχος της κυβέρνησης και της παράταξης του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά να τα βρίσκει ξαφνικά με το Δίκο? Από πλευράς του κ. Χριστουλίδης, μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, επέμεινε πως η υποψηφιότητά του είναι ξεκάθαρα ανεξάρτητη και απευθύνεται στο σύνολο του κυπριακού λαού. Παράλληλα, τόνισε πως παραμένει μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού και απερίψε τα όσα περί ανατροπής του κυβερνητικού έργου του καταλογίζονται. Φυσικά είμαι περηφανός για το έργο της κυβέρνησης και για το έργο που έκανα ως Υπουργός Εξωτερικών και προηγουμένως ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν μίλησα ούτε για ανατροπή, μίλησα για ανανέωση σε μια νέα πορεία. Απευθύνουμε στο σύνολο του κυπριακού λαού. Αναφορά που έσπευσε να αξιοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, καθώς όπως σημείωσε, επιβεβαιώνει η θέση του κόμματος του ότι μαζί με τον Αβεροφνοφίτου του αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σε αντίθεση, όπως τόνισε, με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη που υπηρέτησε ως διπλωμάτης όλους τους προέδρους της Δημοκρατίας. Άρα δεν είναι ούτε συναγερμικός, ούτε ανήκει στο συναγερμό, αλλά ούτε και βασικό γρανάζι της κυβέρνησης Αναστασιάδη ήταν. Δεν ήταν της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Ο ίδιος ο κ. Μαυρογιάννης έδωσε το πρωί στη δημοσιότητα έκθεση του Γενικού Λογιστήριου για τις απολαβές του, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει ζήτημα διπλής μισθοδοσίας για το διάστημα που διατέλεσε και μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη και διαπραγματευτής. Αργά το απόγευμα, το Δίκο δια του βουλευτή Χρήση Παντελίδη απέρριψε ως ψευδής τις αναφορές του Δησί περί συμφωνίας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ουδε μία συμφωνία ή προσυμφωνία έγινε με οποιοδήποτε υποψήφιο πρόεδρο. Συνέστησε δε υπομονή, καθώς όπως είπε, οι αποφάσεις του Δίκο θα ληφθούν στα αρμόδια αστυνομικά όργανα μετά που θα ολοκληρωθεί ο εσωκομματικός και ο διακομματικός διάλογος.